Δικό μας λοιπόν ήταν παραπάνω από ό,τι φαντάζεσαι. Ναι. Δηλαδή, αυτά που δεν δείχναν οι κάμερες ήταν αυτό που θα έπρεπε να δείχνουν. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν ο κόσμος να δει αυτό που συνέβαινε. Αυτό που συνέβαινε ήταν ο πλήρης υποσιτισμός. Δηλαδή, εγώ έχασα σε 55 μέρες το παιχνίδι, εγώ έφαγα λίγο ακριβώς πριν το τέλος, έχασα 32 κιλά. Μπήκα μέσα 102 και έφυγα 70, κάτι τέτοιο. Εγώ είχα ένα αγκιστράκι τόσο, με μια πεντονιά τόση, και προσπαθούσα επί 1,5 μήνα να βγάλω ένα ψαράκι. Όταν πήγαινε μεγαλύτερο, το τράβαγα, μην μου κόψει και δεν έχω άλλη. Και στους τύπους δώσανε τώρα τη δεύτερη μέρα ψαροτούβεκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Άμα δεν τρως νηστικό αρκούδι, δεν χορεύει. Ούτε σπαλιάρας. Ποιος σπαλιάρας, ρε! Πάρε σπαλιάρας. Ό,τι μπορεί τώρα εδώ. Όχι με αυτό που φαίνεται, με αυτό που είναι. Όλους αυτούς που μπήκανε με κοιλιακούς και δύναμη πολύ και πάμε να κορμάρα και θέλω να δείξω αυτό. Δεν. Δηλαδή θα υποφέρουν αυτοί. Ο σπαλιάρας κάνει 20 γεύματα την ημέρα πριν μπει μέσα. Η Ειρήνη τα ίδια, αφού είναι fitness guys. Δεν μπορεί τώρα από τα 20 γεύματα να πέσουν στο 0. Κάποια στιγμή δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Πολλές φορές άκουγα ποντίκια και λέω, τα ποντίκια τώρα εδώ που δεν τρώνε, δεν έχει σκουπίδια. Μήπως να είναι καθαρά πολύ. Τέλος πάντων, του στείνω μια παγίδα, πανέξανε τα ποντίκια, δεν ξαναπέσανε ποτέ. Αλλά τη μία φορά αυτή που πέσανε. Και λέω, θα δοκιμάσω πρώτα εγώ να δω τι γίνεται και μετά θα δώσω στους άλλους. Και δοκίμασα το πρωί και ήταν μια χαρά, σαν ψαχνό, σαν σπουργίτη. Εκπληκτικό το φαγητό. Σαγανάκι αυτά. Σαγανάκι αυτά ήταν εξαιρετικά. Σαγανάκι, ποντικάκι, παιδιά. Το σαγανάκι δεν το βάζει και φέτα. Όχι. Για φέτα, βρε ποντίκια, παγιοσυλλέκτη. Σαγανάκι με λαδάκι. Ναι, γαρίδε σαγανάκι, σωστό. Παιδιά, τι κάνουμε. Ναι. Όχι, ρε, έχει δίκιο το σαγανάκι. Έχει γαρίδε σαγανάκι. Γαρίδε σαγανάκι, μύδια σαγανάκι. Γαρίδε σαγανάκι, πώ είναι με φέτα. Υπάρχει, με φέτα. Βρήκανε τη φέτα και δεν είχαν να φάνε. Φαντάστηκαν το σαγανάκι. Τα ποντίκια. Τα ποντίκια είχε. Τα ποντίκια. Φάγανε ποντίκια. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, λέει ξεκάθαρα ο Βαλάσης ότι θα κερδίσει ο Μπό. Γιατί έχει έρθει μόνο τα κιλά του. Οπότε όσο περνούν οι μέρες και όλοι χάνουν. Ο Μπό θα βγει σαν το σπαλιάρα, κούκλος, φέτες. Θα τον έχει στο καλοκαίρι. Γιατί λέει ο Παναγιώτη Παπαδοπούλου που είναι δηλαδή 50 κιλά και η Πασχάλη που είναι κόκαλα. Θα του μείνει μπλεφαρίδα. Παναγιά μου, τι θα γίνει. Μπλεφαρίδα θα μείνει. Έχουν νεύρα. Έχουν νεύρα. Έχουν νεύρα. Είσαι καλά, παιδί. Πρέπει και να φάει. Η Παπαδοπούλου τη προάλλη ήταν. Είχε ψοφήσει η κοπέλα. Η Λάουρα. Η Λάουρα έχει μπλεφαρίδα, κάγκελο, γερμαλί, γαλλί. Η Λάουρα θα του κάνει χορευτικό. Ντάνσινγκ. Dancing, να κάνει η Λάουρα. Αυτοί στο Survivor τώρα μας είχαν δικαίωμα να πάρουν ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο και είναι σπίτι την πετονιά με το αγκίστρι. Έξυπνο αυτό. Για το πιο σημαντικό που κράτησα είναι ότι σεξ δεν θα δούμε. Γιατί είναι νηστικό αρκούδι δεν χωράει. Ο σπαλιάρας τι θα κάνει. Χωρίς σεξ. Αυτό. Χωρίς σεξ. Τέσσερις χιλιάδες πριν λέει. Υπάρχει αυτοικονοποίηση. Κόλλησε. Μπούκος είναι. Από παιδιά, άρε Γιάννη. Να ρωτήσω κάτι, τώρα παίρνουν ένα αντικείμενο μαζί τους. Όχι, τώρα δεν έχω αυτό το κόνσεπτ. Τώρα παίρνουν κάποια καλά λεφτά την εβδομάδα. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, με αυτά που ενώ ψυκρίσει μια χαρά είναι να πάρουν κάποια λεφτά. Βέβαια, μια χαρά. Δεν υπάρχει. Ο Τζάμπας πέθανε. Γιατί είχαμε δει ποτέ σεξ στο Survivor. Όχι, παίξει... όχι, ερωτικό δεν. Τον ρώτησε ο Θέμος αν γίνεται εκεί πέρα περιπτύξεις. Και δεν το είδαμε. Ακόμα είναι νωρίς, παιδιά όμως. Νομίζω ότι γίνεται. Μπορεί να γίνει. Πώς δεν μπορεί να γίνει. Όταν όλο έχει να σκεφτεί την επιβίωσή του. Ναι, αλλά το βράδυ, λίγο με το κρύο, λίγο με την υγρασία. Είναι ανθρώπινο, παιδιά. Όταν όλο δεν έχει να φάει. Ξέρεις, δεν σκέφτεται τη διασκέδαση. Ότι νηστικό αρκούδι δεν χορεύει αυτό. Ναι, παιδιά όμως. Είναι ανθρώπινο να σηκώνεσαι και με. Δεν σκέφτεσαι τη διασκέδασή σου. Καλά, αν μείνει 4 μήνες βρεφέ, δεν μπορεί, θα σου έρθει και αυτό στο μυαλό. Δεν μπορεί. Διασκέδαση βρεφέ μόνο. Είναι. Ναι. Είναι και ανάγκη. Είναι ανάγκη. Είναι καθημερινότητά μας. Εντάξει, είναι μεγαλύτερη ανάγκη να έχεις να φας. Σωστό αυτό. Καλά, εννοείται, δεν βάζουμε τέτοια συγκρίση. Εκτός κι αν εσύ, ας πούμε, έχεις μεγαλύτερη ανάγκη το σεξ. Μην ξεχνάς όμως ότι κερδίζουν φαγητό να ξέρεις. Παιδιά, με τις κοπέλες θα γίνει, χωρίς πλάκα τώρα που είναι 50 κιλά κατά μία. Θα πας εσύ να τις σώσεις. Θα πεθάνω πριν πάω. Λεάνε, ετοιμάσου για Survivor. Καλέ, τι έπαθε η Σύμπα.